Μόνος μου. Πες μας την άποψή σου για το ψυχικό. Για το ψυχικό. Συμφωνήσατε. Για το ψυχικό. Ξεκινάμε πάλι τα παιχνίδια. Νομίζω για μας ήταν κακό που σταματήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δουλέψαμε πολύ καλά. Από αυτή την άποψη μας έκανε λίγο καλό, γιατί βάλαμε κάποια πράγματα καινούργια στο παιχνίδι. Κοίταξε, για το ψυχικό δεν είναι. Οποιοδήποτε έρθει στην έδρα μας, για μας είναι το ίδιο. Πρέπει να κερδίζουμε. Είτε λέγεται Περιστέρι, είτε λέγεται ψυχικό, είτε λέγεται οτιδήποτε. Έχουμε πει ότι πρέπει να κρατήσουμε όπως πέρσι, που ήταν και το μυστικό μας, την έδρα μας αλόβητη. Θεωρώ ότι έχουμε όλα τα φόντα να το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί εκτός έδρας. Έχουμε κάνει ήδη μια γκέλα στην Πάτρα. Η ομάδα αυτή, ο στόχος είναι όπως και πέρσι, που δεν τα καταφέραμε, φέτος να τα καταφέρουμε. Και με τη βοήθεια και του κόσμου που έχουμε σε κάθε παιχνίδι, να επιτύχουμε το στόχο μας. Το ψυχικό τι ομάδα είναι? Είναι από την Αθήνα, φοράει κίτρινα μπλε. Δυνατή. Δυνατή, όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Κώστα, να σου πω κάτι. Θυμάσαι, γιατί μαζί το συζητάγαμε που λέγαμε για την Καρδίτσα, που ξέρεις. Όλες οι έδρες, παιδιά, φέτος στην Α2 είναι δύσκολες. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Δεν υπάρχει ούτε με το συμπάθειο κιόλας. Ούτε ομάδες όπως πέρσι που ήταν το Παγκράτη και κάποιες άλλες ομάδες που είχαν οικονομικά προβλήματα, είχαν μείνει τα παιδιά 6 παίχτες. Δεν το λέω υποτιμητικά έτσι. Χωρίς κόσμο. Οι έδρες είναι δύσκολες, δηλαδή είναι επαρχίες. Είναι παιδιά τα οποία είναι φιλόδοξα, είναι παιδιά τα οποία ορισμένες ομάδες παίζουν πρώτη φορά στην Α2. Οπότε δεν είναι το ίδιο να πάει εκεί το Μαρούσι και να πάμε εμείς. Είδες, η Αγιά πήγε στην Καρδίτσα, γιατί η Καρδίτσα παίζει με άλλο αέρα με την Αγιά και με εμάς παίζει διαφορετικά. Εμείς είμαστε Ηρακλής, είμαστε ένα φαβορί για την άνοδο. Όλοι σκίζονται να μας κερδίσουν. Οπότε σε όποιο γήπεδο και να πάμε είναι δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το ψυχικό είναι μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στον Νίκο και στο Τζιόκο. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί σε αυτά τα δύο τα μαρκαρίσματα. Ευτυχώς δεν τα πάω εκεί. Και να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Νομίζω εδώ πρέπει να τρέχουμε. Και ξέρεις, έχουμε και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που θεωρώ ότι καμία άλλη ομάδα, άντε το Περιστέρι, να το γυαλώ, όχι όσο εμείς. Έχουμε τον κόσμο, ο οποίος μας δίνει πολύ μεγάλη όθηση. Οπότε αν επιβάλλουμε το ρυθμό μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα μέσα στην έδρα μας, το ξαναπεί αυτό. Η έλλειψη αγώνα.